Κάτω από την ΠΕΘΕΚ και το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας, η μελέτη προσφέρθηκε δωρεάν από τον Δήμο, από τον κύριο Παπαδημητρίου, τον ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό, πλήρωσε δηλαδή τη σχετική μελέτη, υιοθετήθηκε από τις υπηρεσίες μας. Το ΔΠΕΘΕΚ σε λίγους μήνες από τώρα θα είναι πιο ασταθερό, θα έχει ανακατασκευαστεί και το κτίριο που είναι δίπλα της ηλεκτρικής εταιρείας, πρώην κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας, τώρα είναι δημοτικό και βεβαίως καλά πηγαίνει και το ανοιχτό θέατρο, ξεπερνάμε προβλήματα. Η συμβολή του κυρίου Χαρίτση ήταν καθοριστική για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα μας δώσει δυνατότητες πολιτιστικής δημιουργίας το καλοκαίρι, γιατί το θεατράκι του Κάστρου με τις 500 θέσεις καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει με πολιτιστική ανταπόδοση στα εισιτήρια.